σας καλωσορίζουμε στο καινούργιο μας βίντεο που θα πάμε στο Gameathlon. Έχω και παρέα μαζί μου σήμερα, οπότε μας πει και η παρέα τι σκέφτεται για το Gameathlon και πόσο ενθουσιασμένος είναι. Τι να πω, δείξτε πάμε με μηδέν ότι είμαστε κολλημένοι στην κίνηση. Ναι, έχει πολύ κίνηση, παιδιά. Αλλά ο ουρανός είναι πολύ ωραίος. Είσαι όμως ενθουσιασμένος που θα πάμε στο Gameathlon. Θα μου πάρω όλους Vegeta. Θα τους προλάβουμε. Είσαι ενθουσιασμένος όμως. Είμαι. Ήρθαμε να πάρουμε το εισιτήριό μας και εγώ το πάσο μου, είναι αυτό που βλέπετε τώρα εδώ, και ξεκινήσαμε να κάνουμε έτσι ένα scroll στα περίπτερα. Το πρώτο που συναντήσαμε ήταν ένα γεμάτο μάγκα, είχε πολλές επιλογές, μετά είχε διάφορα, είχε παιχνίδια, είχε φάνκο που είχε φιγούρες, ήταν αρκετά όμορφα. Περιμέναμε βέβαια να δούμε και παραπάνω. Εδώ πέρα βλέπετε κάποιες από τις φιγούρες πιο κοντά. Ήταν έτσι ένας γεμάτος πάγκος με διαφορετικά φάντομς. Εδώ πέρα η κοπέλα είχε αρκετές φιγούρες. Η Vegeta είχαν φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτές οι μικρές κουκουβάγες ήταν τα δικά μου αγαπημένα. Είχε και κάποια κουκλάκια εδώ που ήταν τέρμα cute και Pokemon και τα λοιπά. Συνεχίσαμε σε αυτό τον πάγκο που είχε ξύλινους σελιδοδείχτες και έτσι για τον τοίχο να κρεμάστε σαν ταμπέλες, και είχε και υπέροχα tote bags, εγώ 8 μεσαίο. Μετά συνεχίσαμε στα ζάρια, ακόμα και άλλες φιγούρες και κουκλάκια, κούπες, σουπλά, είχε πάρα πολλά πράγματα. Μετά πήγαμε στο Fantasy Shop, είναι αυτό που βλέπετε εδώ, γεμάτο φάνκο και βιβλία στο background εκεί πίσω, τώρα που θα σας κάνω zoom. Ήταν έτσι μια όμορφη προσθήκη στο Gameathlon, τα βιβλία, μια χαρούμενη προσθήκη. Εδώ βρήκαμε ένα πάγκο που ήταν γεμάτος με φάνκο, που όπως τους είχε πολλά διπλά τριπλά, και δεν μπορώ να πω ότι είδα κάποια που ήταν ιδιαίτερη, που δεν είχα ξαναδεί. Στη συνέχεια περάσαμε στους πάγκους με τα κοσμήματα και τα arts. Εδώ βρήκαμε την Αντζελίνα, η οποία θα μας πει και... Πού φαίνεται το Gameathlon φέτος? Μια φορά είναι υπέροχο, είναι πολύ γεμάτο. Και αφού φύγαμε από την Αντζελίνα, βρήκαμε αυτόν τον υπέροχο πάγκο, παιδιά, που ήταν έτσι να κάνεις adopt ένα δράκο, αλλά και είχε και διάφορα έτσι για τη βιβλιοθήκη να τη διακοσμήσετε φανταστικά για τους λάτρεις φαντασίας. Μερικά art prints από άνιμε και μη, αυτοκόλλητα, βραχιολάκια, σκουλαρίκια. Ήταν ένας γεμάτος χώρος εδώ με arts και ζωγραφιές. Οι καλλιτέχνες ήταν πραγματικά υπέροχοι. Κάποιοι πάγκοι ξεχώριζαν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Είχε και μικρά μουσικά κουτιά που ήταν πολύ υπέροχα. Κάποια arts ήταν πιο gothic, κάποια ήταν πιο χαριτωμένα. Δεν ξέρω αν είδατε τις τσάντες πάνω. Powerpuff Girls for Life. Αγαπώ. Κάποια ήταν έτσι πιο magician και τα λοιπά. Λάτρεψα εδώ τα κολλιά, ειδικά αυτά που είχαν το mauve φόντο από πίσω. Και είχε και κάποιες ζωγραφιές, εννοείται, εδώ πέρα και αυτοκόλλητα. Ακόμη περισσότερα tote bags. Και μετά προχωρήσαμε στα παιχνίδια. Το Mario ήταν πολύ ωραίο, το Spider-Man ίσως λίγο overhyped. Το Assassin's Creed Mirage ήταν πολύ ωραίο, αλλά το ξεκινούσαν στην αρχή που δεν ήσουν Assassin, οπότε το Red Bull, οι μηχανές ήταν ωραίες. Αλλά πάμε να πούμε και τα κορίτσια τη γνώμη τους. Γεια σας, πήγαμε τέλεια εδώ, έχω πάρει ήδη πάρα πολλά. Περιμένουμε χόλ στο κανάλι. Γεια σας, παιδιά, είμαστε στο Gameathlon και... Φύγηκα και από παράτσι. Γενικά θέλαμε και άλλα τουρνουά, τα δώρα βέβαια ήταν πολύ καλά. Μετά πήγαμε στη Γλυφάδα στο Χάτσικο για sushi, noodles και bao buns. Λοιπόν, και έχουμε γυρίσει να σας δείξουμε τι πήραμε. Θα πεις εσύ πρώτα τα δικά σου. Εσύ πρώτη. Λοιπόν, εγώ δεν πήρα τίποτα. Πήρα μόνο ένα σετ με σκουλαρίκια. Είχε είναι ότι περιμέναμε και οι δύο βασικά να έχει περισσότερα πράγματα, δεν είχε τόσο πολλά. Είχε αρκετούς πάγκους και τα λοιπά, αλλά το Fantasy Festival, ας πούμε, μου φάνηκε πιο γεμάτο. Σαν αλήθεια. Οπότε πήρα αυτά τα σκουλαρικάκια, που είναι όμορφα και φθινοπορεινά. Και μας έκανε δώρα αυτά τα αυτοκολλητάκια. Ήταν μεγατούλες και λοιπά. Αυτά πήρα. Η αλήθεια είναι ότι είχε και πάρα πολύ κόσμο, οπότε
Δεν μπορούσα να κάτσω με την ησυχία μου να δω τους πάγκους. Είχε κάποια art. Πολύ λιγότερη. Δηλαδή, περισσότεροι δεν ήταν. Εντάξει, την άποψή μας. Για άλλους μπορεί να έχει προσωπικά πράγματα. Ναι, σίγουρα. Από αυτά που βρήκαμε εμείς. Δηλαδή, η Αγάπη Ήφρασο και η Κατερίνα βρήκαν πολλά να πάρουν. Έτσι. Απλά από αυτά που εμείς παίρνουμε και εμείς διαλέγουμε κάθε φορά, δεν βρήκα τόσα. Αν και είχε αρκετά μάγκα. Ας πούμε, Φάνκο που ψάχνουμε. Δεν είχε πολλές επιλογές. Δεν βρήκαμε πάρα πολλές επιλογές, η αλήθεια είναι. Σε σχέση με το Fantasy Festival, έτσι. Βέβαια, πλησιάζει και το Athens Con που μας είπαν ότι έχει πάρα πολύ. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί μικροπολιτές και πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε. Περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να είναι καλύτερα. Για δείξτε τι πήρες. Λοιπόν, εγώ πήρα πρώτα αυτό το Vegeta που τον είχα συλλογή. Τον 614. Μετά πήρα εδώ πέρα Charizard, πολύ δυνατό. Πήραμε πλέον αυτό εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ ωραίο, από το Yu-Gi-Oh! Και μετά πήραμε από το Magneto ένα Vegeta μαγνητάκι, Magic Vegeta, και μας έκανε δώρο και ένα μικρό Batman. Ναι, αλλά αυτό πες, αυτό ήταν... Αυτό ήταν, ναι, ήταν παραγγελία που του κάναμε και μας το τίμας ο άνθρωπος. Ήταν παραγγελία που του είχαμε στείλει εμείς και θέλαμε να μας φτιάξει, ας πούμε, το Vegeta σε μαγνητάκι. Ναι. Και το είχε και όμως στην έκθεση, μπορούσε να το αγοράσει και κάποιος άλλος. Βέβαια, το πιο ωραίο πράγμα που υπήρχε σε όλη την εκδήλωση ήταν αυτή εδώ πέρα η φιγούρα. Πάρα πολύ ωραία. Ο άνθρωπος δεν την έδινε, την είχε για δικό του προϊόν. Ήτανε το γούρι του, λέει, και γι' αυτό το δεν γούρι την έδινε. Το γούρι του, δεν το πουλάγε. Αλλά ήτανε εκπληκτικό, όλοι αυτοί σε αυτό πήγαινε. Ήτανε φανταστικό, ναι. Ποιος είναι αυτός? Είναι Dark Magician από Yu-Gi-Oh, όπως ξέρει, πολύ δυνατή φιγούρα. Αυτά λοιπόν ήταν από το Gameathlon. Γενικά ήταν ωραία, δηλαδή για τους gamers είχε και πολλά κάτω να παίξεις, είχε και διαγωνισμούς, είχε και έτσι πολλούς ωραίους cosplayers και είχε και κάτω βιντεάκια να κάνουν οι cosplayers και να τους τα δώσουν. Είχε και ένα πάγκο που έδινε τα σάκια που είχαν πάνω φωτογραφίες, ναι, από ελληνικά σύριαλ, ας πούμε. Εδώ ο Κωνσταντίνου και Ελένη είχε πάρα πολύ περιεχόμενο, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πιο κοντά, βρε, δεν φαίνεται. Να, εδώ που λέει το Βιζάν, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο με τον Λάζαρο. Από το Ιστοτέρι μου. Από το Ιστοτέρι μου, ναι. Αυτά. Μετά δεν ήταν κάτι πιο ενδιαφέρον. Mm. Να είμαι ειλικρινής. Τα υπόλοιπα. Ένα και αυτό ήταν. Αλλά είχε πολύ ωραίους cosplayers, παιδιά. Δηλαδή. Οι στολές ήταν ωραίες, ναι. Οι στολές ήταν φανταστικές και τα μακιγιάζ και όλα. Μόνο Vegeta, παιδιά. Μόνο Vegeta. Θα ξαναπάμε. Εννοείται πως θα ξαναπάμε και περιμένουμε να δούμε ακόμη περισσότερα, κάθε χρόνο και καλύτερα. Like, subscribe, τι άλλο έχει. Σχόλιο. Σχόλιο, share, ό,τι υπάρχει. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Ευχαριστούμε, bye σας. Εδώ είναι η κάμερα. Α, συγγνώμη. Έλα, μην κοιτάς όπου να είναι. Α, χαιρετήσουμε. Γεια σας. Γεια σας.